Είσαι από τους πολύπειρους στα θέματα της πολιτικής επικοινωνίας και γενικότερα της πολιτικής. Πώς σχολιάζεις, αυτό είναι το ερώτημα, έτσι, το φαβορί και το φαινόμενο Κασελάκης να είναι ο επόμενος πρόεδρος, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να το πούμε θεσμικά. Ναι, λοιπόν, πρώτον θέλω να πω ότι παρά τα όσα εγγράφησαν ότι ήρθε ως δεά των αστέρες και τα λοιπά και τα λοιπά, στην πράξη πρόκειται για μια πάρα πολύ καλοσχεδιασμένη παρέμβαση, η οποία δεν ξέρω ποιοι την έχουν κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τυχαία. Και τόσο σε 20 επίπεδο πολιτικού. Ναι, ναι, τόσο σε επίπεδο πολιτικού χειρισμού, όσο και σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας. Όσο και να τα απλουστεύουμε, δεν γίνονται τυχαία. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι στην πράξη υπήρξε, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως μπορώ να το ερμηνεύσω, υπήρξε ο πνιγμένος, μάλλον να το πω αλλιώς, από τα μαλλιά του πιάνεται. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ή απογοητευμένοι και ή τιμένοι κατά μίαν έννοια, το νιώσατε κι εσείς. Μέχρι να εμφανιστεί ο Κασελάκης, η διαδικασία επιλογής αρχηγού ήταν μια βαρετή διαδικασία. Σου λέγανε άντε να τελειώνουμε, να βγάλουμε κάποιον. Ο Κασελάκης εμφανίστηκε από το πουθενά και στην πράξη έδωσε την αίσθηση ότι μπορεί να είναι αυτός που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη, υπάρχει να δώσει κάποιο ενδιαφέρον στην κουβέντα, γιατί από την ώρα που εμφανίστηκε αρχίσαμε να ασχολούμαστε και με τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα είχαν γίνει, θα είχε βγει κάποιος πρόεδρος, κάποια, και τέλος. Αυτό θα ήταν όλο. Επίσης, η πιο σημαντική παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι, έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι ότι μην περιμένουμε ορθολογικές απόψεις και ορθολογικές αποφάσεις από τους ανθρώπους που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μία, τουλάχιστον, θα έλεγε κανείς, δεκαετής πορεία, για μην σας πω δεκαετής, θα σας έλεγα από το 15 και μετά, όπου κάθε είδος παραλογισμός έχει υποστηριχθεί από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης, στην εκλογή του καταρχήν, στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης, στο δημοψήφισμα, το οποίο υποστήριξαν ολόθερμα όλοι, που θα μας έβγαζε έξω από την Ευρώπη και τώρα θα ήμασταν κράτος παρείας και όλα αυτά. Άρα, λείπει ο ορθολογισμός σε αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, θεωρείτε παράλογο. Δεν καταλαβαίνω. Θεωρείτε παράλογο τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς θεωρείτε ότι είναι ορθολογικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Συγγνώμη, δηλαδή. Όχι, απλά θεωρώ ότι είναι γενικευτικό να πει κανείς ότι είναι παράλογοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ συλλήφθηκαν. Δεν είπα εγώ ότι είναι παράλογοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα ότι το σημείο αφετηρίας, ότι δεν υπάρχει ορθολογισμός στις πολιτικές που υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό είπα. Τώρα, ο καθένας, και υπάρχει και κάτι τελευταίο που θέλω να πω, ότι όπως λέμε όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που διακονούμε την πολιτική επικοινωνία, η επικοινωνία χωρίς περιεχόμενο, η κενή περιεχομένου, δεν έχει κοντά ποδάρια. Επομένως, ο κύριος Κασελάκης, εάν, που έτσι φαίνεται ότι θα συμβεί, εκλεγεί, από εκεί και μετά, για να έχει σοβαρή πολιτική παρέμβαση, θα πρέπει να δώσει περιεχόμενο στο ρόλο. Συμφωνείτε, κύριε Φλέσσα, ότι η υποστήριξη του κυρίου Παπά στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη συμπληρώνει ένα πολιτικό βάρος που μπορεί να έλειπε? Υπό την έννοια ότι ο κύριος Παπάς έχει ένα ειδικό πολιτικό βάρος περισσότερο από τον κύριο Κασελάκη, αλλά νομίζω ότι η πολιτική διάσταση της υποστήριξης Παπά είναι ότι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πρόκειται περί μιας, κατά την άποψή μου, σχεδιασμένης κίνησης, να το πω έτσι, η οποία οδηγεί προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δύο σημεία, Γιώργο. Είπες κάτι το οποίο δεν το αξιολόγησες ως το σημαντικότερο, ωστόσο ακούγοντάς σου, εγώ το θεώρησα ως το σημαντικότερο, ότι δεν είναι τυχαία. Παρακαλώ. Η εμφάνιση και η επιλογή Κασελάκη. Υποψιάζομαι ότι δεν είσαι σε θέση, όπως δεν είμαι και εγώ και πολλοί άλλοι, να ξέρουμε τι σημαίνει δεν είναι τυχαία, δηλαδή πώς μπορεί να προέκυψε. Αλλά
Τι θα μπορούσε να σημαίνει, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Τι σημαίνει, δηλαδή έρχεται ένας καινούριος άνθρωπος. Έρχεται για να αναζωογονήσει ένα κόμμα. Έρχεται για να το μετακινήσει πολιτικά. Έρχεται για να κινητοποιήσει ψηφοφόρους. Τι βλέπεις στη σκοπιμότητα μιας τέτοιας επιλογής? Μπορεί να υπάρξουν πολλές ερμηνείες. Το ένα είναι ότι μπορεί, που θα ήταν και το πιο υγιές, είναι ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος πρόεδρος μπορεί να εκφράζει την ανάγκη εξυγχρονισμού του ΣΥΡΙΖΑ και την πρόοδό του, ας πούμε, σε ένα πιο σύγχρονο προφίλ. Διότι, κακά τα ψέματα, το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ συγκρινόμενο με τα ευρωπαϊκά κόμματα, δεν λέω τώρα να πάμε στη Βενεζουέλα ή στη Λατινική Αμερική ή στη Βόρεια Κορέα. Αυτό ισχύει αν υποθέσουμε ότι στη δεξαμενή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένας που να έχει ένα τέτοιο προφίλ. Όχι, δεν υπάρχει. Ξέρετε εσείς κάποιον, εγώ δεν γνωρίζω, ελάχιστοι άνθρωποι. Γιατί ήξερες εσύ τον κύριο Κασελάκη μέχρι χθες? Όχι. Οπότε συμφωνούμε λοιπόν, ότι και από εδώ και από εκεί δεν υπήρχε κάτι. Ναι, επίσης ο κ. Κασελάκης χρησιμεύει και σαν χρησίμευσε, ή έτσι το ερμηνεύω εγώ με πάση περιπτώσει, σαν εξορκισμός του παλιού. Δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται και προδομένοι από το κόμμα τους, με την έννοια ότι χάσαν την εξουσία, ότι δεν μπορέσαν να κάνουν, πώς το λένε, να επανέλθουν στο πολιτικό σκηνικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από μια τετραετία Μητσοτάκη μισητή κατά την άποψή τους, κατέρευσαν και εκλογικά. Επομένως το κακό έπρεπε να εξορκιστεί και ίσως αυτός ο εξορκισμός να έγινε μέσω του κυρίου Κασελάκη. Έχεις μελετήσει το προφίλ πολλών πολιτικών. Κάποιους τους έχεις επεξεργαστεί και σαν τεχνοκράτης, ας πούμε, την πολιτική τους παρουσία. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μπορείς να φανταστείς μια προβεβλημένη προσωπικότητα η οποία υποστηρίχθηκε από μεγάλο ποσοστό και όλα δείχνουν ότι θα αναδειχθεί ως νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι αύριο στη Βουλή και να συμμετέχει σε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων? Γιατί αυτός ήταν ο ρόλος του μεθαύριο. Θα είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, δεν νομίζω, δεν ξέρω εάν είναι τεχνικά εφικτό να είναι ο κ. Κασελάκης στη Βουλή. Ναι, δεν θα είναι όμως κατά πάσα πιθανότητα και αυτό μου δημιουργεί την, πώς να πω, με βάση τον πειρασμό να σκεφτώ ποιον θα ορίσει ο κύριος Κασελάκης να τον εκπροσωπεί στη Βουλή. Ποιον πιστεύετε? Το οποίο θα είναι... τώρα δεν ξέρω. Έχουν ακουστεί κάποια θα μπορούσε να βάλει και τον... Θα μπορούσε να βάλει και τον κύριο Τσίπρα, πώς σας φαινόταν αυτό. Ναι. Ενδιαφέρον αυτό που λες. Πολύ ενδιαφέρον. Πάντως πέταξε μια σπόντα σήμερα η κυρία Χτσιόγλου, δηλητήριο, ότι κοιτάξτε, εγώ αν εκλεγώ θα είμαι στη Βουλή μεθαύριο και θα εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Κασελάκη, αυτό που ξέρουμε είναι την κυρία Τζάκλη και τον κύριο Πολάκη. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι και εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Κοιτάξτε, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, προφανώς και σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, προφανώς πολλοί θα είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως υποστήριξαν άλλες υποψηφιότητες, οι οποίοι θα σπεύσουν στο πλευρό του νέου αρχηγού. Βέβαια δεν φαντάζομαι ότι ο νέος αρχηγός θα βάλει άνθρωπο ο οποίος δεν θα είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή η δική μου πεποίθηση είναι ότι πρόκειται περί ενός καλά σχεδιασμένου χειρισμού, να το πω έτσι. Πήγα να πω καλά σχεδιασμένου σχεδίου και τέλος πάντων κακά ελληνικά. Προφανώς υπάρχει πρόβληψη και για αυτό το σενάριο. Βέβαια, θέλω να πω κάτι για να μην ακούμε σαν συνωμοσιολόγος, ότι όλα αυτά παίζουν και με τις πιθανότητες. Τι κινήσεις θα κάνει αντίπαλη πλευρά, πόσο θα ανταποκριθεί το εκλογικό σώμα, πόσο θα ανταποκριθεί η κοινή γνώμη κτλ. Νομίζω ότι ο πόλεμος που έγινε εναντίον του Κασελάκη... Αν σε ρωτούσε κανείς μέσα... ποιος πρέπει να ανησυχεί περισσότερο αύριο. Να ανησυχεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με την παρουσία ενός μιας ισχυρής προσωπικότητας που πραγματικά έχει πολλά προσόντα για να υπηρετήσει μια τέτοια θέση αν αποκτήσει και τη σχετική εμπειρία, ή το ΠΑΣΟΚ. Δεδομένου ότι είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης βλέπει και τον χώρο δεξιότερα, προς το κέντρο μην πω δεξιότερα, προς τη σοσιαλδημοκρατία.
η κυβέρνηση πάντοτε οφείλει να ανησυχεί από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά τα οποία έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά τα οποία εκκινεί, δίνουν αρκετό ζωτικό χώρο στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν κάνει λαθεμένες κινήσεις. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι... πώς το λένε, είναι θειασότης του περιεχομένου, θα έλεγε κανείς, της ουσίας της πολιτικής, νομίζω ότι εκεί πέρα θα δυσκολέψουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον κύριο Κασελάκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, νομίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να κρατήσει ενωμένο το χώρο, πράγμα στο οποίο έχω, το χώρο το δικό του, πράγμα στο οποίο έχω κάποια ερωτηματικά, εάν αυτό θα καταστεί δυνατό, και μετά να ασχοληθεί με τους άλλους χώρους. Σίγουρα ένας χαρισματικός στην επικοινωνία άνθρωπος μπορεί να έχει καλές, αν δεν είναι εγκαφατζής, έτσι, γιατί πρέπει να λάβουμε και αυτή την παράμετρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι. Πάντως, σου θυμίζω αυτό που είπε η κυρία Γεροβασίλη και δεν είχε και άδικο, ότι καμιά φορά οι διασπάσεις είναι και για καλό. Θυμίζοντας ότι το 2015 μετά από υποχώρηση πολλών στελεχών, ο ΣΥΡΙΖΑ και εξελίχθηκε και κυβέρνησε και είχε μεγάλο μέρος στην κοινωνία. Συμφωνώ σπανίως με την κυρία Γεροβασίλη, αλλά εδώ θα συμφωνήσω ότι ένα δίδαγμα που έβγαλα εγώ από αυτή την ιστορία, ασχέτως προσώπων, ναι, ήταν η επιθυμία το κόμμα να αλλάξει η σελίδα, ναι, και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ασχέτως με ποια κριτήρια, με ποια λογική, έδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα να εξυγχρονίσουν το κόμμα τους. Τώρα, πού θα τους βγάλει αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ναι, αλλά καταλάβαιναν ότι αυτό το πράγμα που υπήρχε μέχρι στιγμής, αυτή η κατάσταση, αυτά τα πρόσωπα, αυτές οι δομές, αυτή η λογική, Δεν είχε μέλλον. Και ενδεχομένως αυτό το έχει καταλάβει και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φλέσσα, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Την καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε εσάς.